Στιγμή σε στιγμή αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον τη 18η τακτική ανακρίτρια. Εκεί το πιθανότερο είναι να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία τη. Χωρίς δικηγόρο, Λία. Χωρίς δικηγόρο, να το τονίσουμε. Χωρίς δικηγόρο. Θα τη πει τα δικαιώματά τη η ανακρίτρια. Θα τη πει ότι έχει δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία. Ακριβώς, έχει δικαίωμα να ζητήσει να τη διοριστεί δικηγόρος επίσης, που θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει για κάποια ώρα. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο, μήπως και η ίδια θελήσει να πει ότι θέλει να απολογηθώ εδώ και τώρα. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς αυτό το ενδεχόμενο. Να τη βλέπουμε λοιπόν καθαρά την εικόνα τώρα. Τη βλέπουμε καθαρά την εικόνα. Είναι η Ρόλα. Βλέπουμε αριστερά-δεξιά την κρατάει μια αστυνομικός και αριστερά ένας αστυνομικός. Πάνοπλοι με μάσκες, με την κουκούλα τη χαρακτηριστική, με το γουνάκι μπροστά, αυτό το μπουφάν, για να καλύπτει όλο το πρόσωπό της και να είναι πολύ δύσκολο να δει ο κόσμος το πρόσωπό της. Μου στέλνει. Μα που ντρέπεται ο ίδιος άνθρωπος που έδωσε συνέντευξη. Που έπαιρνε καθημερινά όλους μας και μας απειλούσε. Μου έρχεται ένα μήνυμα από αστυνομικό ότι φοράει μέσα από το μπουφάν το αλεξίσφαιρο που τη έδωσαν στον 11ο όροφο τη Γαδά. Ναι, πράγματι φοράει αλεξίσφαιρο γυλαίκο, το διέκρινα και εγώ όση ώρα βρισκόμουν δίπλα τη. Βέβαια που φοράει, παιδιά, γιατί δεν είναι. Δηλαδή ο κόσμος είναι έξαλλος. Αν αυτά που, για τα οποία κατηγορείται για το ένα και αν αποδειχτούν και τα άλλα για τα οποία εικάζουμε ότι μπορούν να αποδειχθούν, μιλάμε για το πιο ιδιαίτερο έγκλημα που έχουμε δει τα τελευταία πολλές δεκάδες χρόνια. Και κανείς δεν προστάτευσε τα κοριτσάκια και προστατεύουμε τώρα. Εμένα με έχει σοκάρει, από όλα σήμερα με έχει σοκάρει η δήλωση του Λέων. Βλέπουμε λοιπόν, είμαστε live, έχει μπει ήδη μέσα. Λία, θα την πάνε κατευθείαν στα ανακρίτρια ή θα πάει πρώτα στα κρατητήρια και μετά στην ανακρίτρια? Εφόσον εισήλθε από αυτή την είσοδο, θα περάσει στο ανακριτικό γραφείο εδώ από λίγο λεπτών. Πόση ώρα τώρα θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία? Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε. Είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή, αν θα θελήσει να διοριστεί δικηγόρος, αν θα θελήσει ενδεχομένως να απολογηθεί ακόμα και σήμερα. Εάν η ανακρίτρια είναι έτοιμη να λάβει απολογία σήμερα, γιατί λέει και πριν από λίγο συνέτασε το κατηγορητήριο σε βάρος της κατηγορούμενης. Όλα είναι ουσιαστικά στον αέρα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το εάν τελικά θα θελήσει να ζητήσει προθεσμία η κατηγορούμενη. Έχει το δικαίωμα το πεντήμερο λίγη τη Δευτέρα να δούμε για ποια μέρα, εφόσον ζητήσει προθεσμία, για ποια μέρα θα τη δοθεί και θα τη οδηγηθεί ξανά στην Ευελπίδων. Όταν φύγει από εδώ Γιώργο, εφόσον δεν έχει απολογηθεί και έχει λάβει προθεσμία, θα επιστρέψει πίσω στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και θα κρατηθεί έως ότου προσαχθεί ξανά ενώπιον της ανακρίτριας την ημέρα που θα τη έχει ορίσει.